Εντάξει, τι κάνεις. Κύριος, προέδρος. Αλλάξα. Περιμένω. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ενήν και αήν και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς δύναμι. Πας ώστι, ακούημο τους λόγους τούτους, και ποιοι αυτούς, ομοιώς ο αυτόν ανδρή φρονήμο. Ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα και κατέβη η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσαν την οικία εκείνη και έπεσε. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των συμφυλάσσων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάσσον δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάσσον δια του... Τόσο των δημοτικών όσο και των περιφερειακών δυνάμεων. Και αυτή την πορεία θα σας αναλύσει αργότερα ο κύριος Πέτρος και τι σημασία έχει για μας και πόσες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε, γιατί ήταν το πρώτο έργο που έφτιαξε ο Δήμος εξ ολοκλήρου. Θα σας πω λίγο για το πρόγραμμα, εφόσον θα γίνουν λίγο οι τοποθετήσεις και οι χαιρετισμοί. Σεβαστέ μας Πατέρα, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρώην Υπουργέ, κύριε Πρώην Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε της Επιτροπής Πέτρο Καρτεζότη, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερα ευτυχή στιγμή όταν καλούμεθα οι εκπρόσωποι της κοινωνίας της Τρίπολης και του Αρκαδικού λαού να παραστούμε στο γεγονός της θεμελίωσης μιας σχολικής μονάδος. Έχει ιδιαίτερη σημασία όταν αυτή η σχολική μονάδα απευθύνεται στην προσχολική ηλικία και αποσκοπεί στην προσχολική αγωγή, διότι δημιουργούμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας, της νεολαίας, μέσα από ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής, φροντίδος και αγάπης από τους εκπαιδευτικούς και μετάδοσης γνώσεων και επίσης η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, η γειτονιά εδώ έχει την δυνατότητα να εμπιστεύεται τα παιδιά σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Γιατί όπως προηγούμενα είπε ο κύριος Υπουργός, με συντονισμένες τις προσπάθειες και τις ενέργειες, η Αρκαδία, αλλά και ολόκληρη η περιφέρεια, έχει την καλή τύχη αυτή την περίοδο να κερδίσει στο επίπεδο των υποδομών, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας. Και ιδιαίτερα δε στο χώρο που εδώ και πολλά χρόνια ήταν εγκαταλειμμένος, ο χώρος της προσχολικής εκπαίδευσης. Και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να επιταχθεί. Ήδη είμαστε σε συνεργασία και σε συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή
προκειμένου από αυτές τις υποδομές που μέχρι τώρα έχουμε αποκτήσει, να μπορέσουμε κάτω από την επισταμένη δουλειά μας να κερδίσουμε ακόμα περισσότερες υποδομές. Θα ήθελα, αναφερόμενος ιδιαίτερα δε στην Αρκαδία, να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες, η συντονισμένη προσπάθεια όλων των πολιτικών και θεσμικών προσώπων στην Αρκαδία είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανταγωνιστικές σε επίπεδο των υποδομών. Με πρωτοβουλία του Πέτρου του Κατεζεώτη και της Σχολικής Επιτροπής και των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου που μπόρεσαν να τις οριμάσουν ώστε να ενταχθούν. Και έχουμε σήμερα εδώ τη χαρά να θεμελιώνουμε το πρώτο από τα τρία αυτά έργα, το τέταρτο ολοήμερο εμπειαγωγείο. Για το δεύτερο από αυτά τα δύο έργα, το δέκατο ολοήμερο εμπειαγωγείο, υπογράφηκε το συγχρονητικό χθες και για το δωδέκατο δημοτικό ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και εντός του επόμενου μήνα θα υπογραφεί και εκεί συγχρονητικό. Και δεν σταματάμε εκεί, κάνουμε μια προσπάθεια να φτιάξουμε και ένα γυμναστήριο αμυγός για σχολική χρήση στον χώρο του Δευτέρου Γυμνασίου και Λυκείου, που εδώ και αρκετά χρόνια είχε γενιάσει ο Νίκος Παλτεζιώτης. Πώς έγιναν αυτά? Αυτά δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν αν δεν υπήρχε διαχρονικά μια προσπάθεια που ξεκίνησε με την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, την πρώτη μελέτη του 1986, από το να είναι στο Θόδωρο Σικιώτη, προσπάθεια που συνεχίστηκε με τον Δημήτρη τον Κωνσταντόπουλο με πολεοδομικές εφαρμογές και εντάξεις. Και αυτή η περιοχή, νομίζω ότι την πράξη εφαρμογής την έχει υπογράψει ο Δημοσθένης Σωτηρόπουλος. Όχι για μένα προσωπικά, όχι μόνο για τον Δήμαρχο και τη διοίκηση του Δήμου, όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό κόσμο, αλλά για όλη την πόλη όταν θεμελιώνουμε ένα σχολείο. Το έργο αυτό που θα θεμελιώσουμε σήμερα, το τέταρτο ολοήμερο νοικιαγωγείο Τρίπολης, έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα έργα. Η σύνταξη των μελετών, αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, οι αδειοδοτήσεις και η συμπλήρωση ολόκληρου του φακέλου έγινε εξ ολοκλήρου από στελέχη του Δήμου της Τρίπολης. Είναι η πρώτη φορά που οι υπηρεσίες του Δήμου της Τρίπολης μελετούν και σχεδιάζουν σχολεία. Μέχρι σήμερα αυτό ήταν αποκλειστική ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων. Αναβαθμίζει τις κτηριακές υποδομές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μας θα έχουν τη χαρά να πηγαίνουν σε νέα σύγχρονα σχολεία. Δεύτερον, η κατασκευή τέτοιων έργων τονώνει την τοπική οικονομία, προσφέροντας θέση εργασίας στους συμπολίτες μας. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον ανάδοχο του έργου, τον κύριο Σωτήρη Μαθαίο, γιατί έχει τηρήσει τη συμφωνία που έχει κάνει με τον Δήμαρχο. Όλοι όσοι εργαστούν στο έργο αυτό να είναι από την πόλη μας και όλα τα οικοδομικά υλικά να τα πάρει από την τόπια αγορά. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία τους. Στελεχών του Δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και αυτό νομίζω είναι ένα κέρδος, ένα κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να το κρατήσουμε για να το αξιοποιήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε και σε ανάλογες περιστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Δήμαρχε, θέλω να απευθυνθώ πρώτα σε εσάς. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδεία θα πρέπει να έχουν τρία χαρακτηριστικά. Να έχουν πάθος, βάθος και όραμα. Θέλω να σας συγχαρώ, διότι στο πρόσωπο του Πέτρου του Καθεζιώτη βρήκατε. Και είναι μεγάλη, διότι τα μισάκια πλέον νοικιαγωγεία είναι πλέον σε ιδιόκτους χώρους και σε χώρους κατάλληλους όπου μπορούν να διδαχτούν τα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου ότι σήμερα και μετά από μία εβδομάδα θα εγκαινιάσουμε δύο νέα νηπιαγωγεία. Όπως και το 12ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο πραγματικά το έχει ανάγκη η πόλη μας. Θέλω να σταθείτε όλοι σας, αρρωγοί και συμπαραστάτες, στο δύσκολο έργο μας, το οποίο ξεκινάει πρώτα από τις υποδομές. Όταν δεν έχουμε υποδομές, δεν μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε όλα όσα μπορούμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και θα είμαστε δίπλα σας σε οτιδήποτε γίνεται καλό για την εκπαίδευση. Νεράκι, παιδί μου, νεράκι.
Συμβολικό είναι, βάλει τώρα την πλάκα. Τις αντιβακτηριακές ιδιότητες. Και στα άλλα πολύ σύντομα.